Θα πάμε να συναντήσουμε την Όλγα μας, η οποία είναι σε ένα παιδαγωγικό σταθμό, έτσι που εγγενιάζει ο Δήμος Λευκωσίας. Όλγα μου, πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί κάποιος που εργάζεται να έχει τα παιδιά του εκεί μέχρι τις 8 το βράδυ καθημερινά. Ακριβώς, κάτι ένα τεράστιο κενό όσον αφορά την φροντίδα νηπίων και παιδιών έρχεται να καλύψει ο Δήμος Λευκωσίας. Παιδιά στον οποίο οι γονείς τους εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ, και ο Δήμος Λευκωσίας έχει δημιουργήσει το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Ουράνιο Τόξο, και έχω μαζί μου την κυρία Ρούλα Γεωργοπούλη, η οποία είναι προϊστάμενη του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας, και την Νικόλ Ταμανά, που είναι λειτουργός προγραμμάτων παιδιών, για να μας δώσουν έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν το σπουδαίο έργο, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι ένα έργο το οποίο καλύπτει πραγματικά πάρα πολλές ανάγκες και πολλούς γονείς οι οποίοι εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Ουράνιο Τόξο του Δήμου Λευκωσίας και του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας. Όπως ακριβώς είπατε, έχουμε καλύψει ένα κενό, έχουμε διαπιστώσει και έχουμε καλύψει ένα κενό, το οποίο αφορά στη φροντίδα νηπίων. Μετά από 15ετή πείρα που έχουμε ως Δήμος Λευκωσίας και ως Πολυδύναμο στην υλοποίηση προγραμμάτων για παιδιά 5 έως 12 ετών, αποφασίσαμε να εντάξουμε μέσα στα προγράμματά μας και έναν παιδοκομικό σταθμό που θα φροντίζει παιδιά γονέων που εργάζονται στις 8 το βράδυ. Αυτή είναι η καινοτομία του κέντρου, είναι παγκύπρια καινοτομία, δεν υπάρχει άλλος παιδοκομικός σταθμός που να λειτουργεί ως τις 8 το βράδυ. Και ευελπιστούμε ότι έτσι θα στηρίξουμε τόσο τους γονείς του ιδιωτικού τομέα, όσο και του δημοσίου φυσικά, με διαφορετικά ωράρια. Βέβαια, το κέντρο απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Θα φιλοξενήσει παιδιά μονογονεϊκών, πολύτεκνων οικογενειών, άνεργων γονέων ή με χρόνιες παθήσεις που προέρχονται από όλες τις εθνικότητες, δημοτών Λευκωσίας και με χαμηλά εισοδήματα. Άρα, προς το παρόν, τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά, διότι οι υπηρεσίες θα προσφέρονται εντελώς δωρεάν και σε ομάδες ευπαθείς. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύονται, και κυρίως ως αυτούς που μας είπατε, μονογονείς, οι οποίοι δεν έχουν που να αφήσουν το παιδάκι τους το απόγευμα, αν εργάζονται απογευματινές βάρδιες. Είναι πραγματικά, έρχεται να καλύψει έναν τεράστιο κενό που έχει ο Δήμος Λευκωσίας, και ελπίζουμε ότι θα το δουν και άλλοι Δήμοι και κοινότητες για να πράξουν το ίδιο. Φυσικά, πάντοτε έτσι λειτουργεί. Κάποιος αποτελεί την καλή και θετική πρακτική, και αμέσως μετά ευελπιστούμε ότι θα τη μιμηθούν και άλλοι Δήμοι και άλλοι φορείς. Το πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι στο δεύτερο όροφο του κτηρίου πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών 5 έως 12 ετών. Το συγκεκριμένο κέντρο έχει ακόμη μία καινοτομία, θα λειτουργεί και το Σάββατο για εργαζόμενους γονείς που θα εξυπηρετούνται τα Σαββατοκύριακα, όπου δεν έχουν που να εμπιστευτούν τη φροντίδα των παιδιών τους. Μας είπατε ότι είναι δωρεάν. Η χρηματοδότηση από πού έρχεται? Η χρηματοδότηση είχαμε την ευκαιρία σαν Δήμος Λευκωσίας μέσω του σχεδιασμού της στρατηγικής μας για την περίοδο 14-20 να εξασφαλίσουμε κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Άρα, στο τέλος του 23 προσφέρουμε εντελώς δωρεάν υπηρεσίες και έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε γενναιόδορη χορηγία ήδη για τη λειτουργία του το 24 από το Σωματείο Αλκιονίδες και από την οικογένεια Πόλη Πολυβίου, εις μνήμη της Γεωργίας Πολυβίου, όπου έχει πάρει και το κτίριο το όνομα της κυρίας Γεωργίας Πολυβίου. Να πάμε έτσι και στην Νικόλ να μας πει πόσα παιδιά θα μπορείτε εδώ να φιλοξενήσετε και από πότε ανοίγει τις πόρτες του το κέντρο εδώ. Γεια σας και από μένα. Θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε μέχρι και 20 παιδάκια. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, στην πλατφόρμα Νοιάζουμε, και να αιτηθεί. Οι αιτήσεις θα μείνουν ανοιχτές μέχρι ότου πληρωθούν οι θέσεις και περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί. Μας είπατε ότι είναι 20 θέσεις, είναι ξεχωριστές 20 θέσεις για παιδιά 2 μέχρι 5 ετών και άλλες 20 για 5 μέχρι 12, πώς γίνεται? Κοιτάξτε, επειδή τώρα ξεκινά πρώτα ο παιδοκομικός σταθμός, θα πληρωθούν μέχρι 16 μέχρι 20 θέσεις αναλόγως, και μετά, επειδή 36 είναι σύνολο τα παιδάκια, θα το δούμε με το Κέντρο Προστασίας και ανάλογα. Αν υπάρχει περισσότερη ζήτηση για τον παιδοκομικό, θα φτάσουμε μέχρι και 20 παιδάκια και 16 στα παιδάκια πάνω που θα είναι 5 έως 12 ετών, που θα είναι το Κέντρο Προστασίας
και απασχόλησης παιδιών. Και πώς θα απασχολούνται εδώ τα παιδιά, γιατί θα είναι από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ? Μάλιστα, είναι πολλές οι ώρες. Ευτυχώς έχουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και μαζί έχουμε στήσει ένα όμορφο πρόγραμμα για τα παιδάκια μας, το οποίο στοχεύουμε να είναι σφαιρική εκπαίδευσή τους που να αποσκοπεί στην νοητική, κοινωνική, σωματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι θα ξεφύγουμε και λίγο από τον παραδοσιακό τρόπο, θα τον αξιοποιούμε, αλλά θα προσθέσουμε στο πρόγραμμα μας και μέσα τεχνολογίας όπως διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τάπλετ, όπου τα παιδάκια θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν. Κάτι που είναι σημαντικό, εφόσον σήμερα η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας. Και θα χρησιμοποιήσουμε δομημένες και ελεύθερες δραστηριότητες, τόσο εντός όσο και εκτός του κέντρου. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάτι όσοι επιθυμούν, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ότι είναι μόνο για δημότες της Λευκωσίας, άρα όσοι είμαστε εκτός δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα για ευάλωτες ομάδες. Όλγα μου, είναι λίγες οι θέσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτό και ξεκινά αυτή η προσπάθεια και να πάει και αλλού και σε άλλους δήμους και να διευρυνθεί αυτό που οραματίζονται πολύ ως όλο ημέρο σχολείο. Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα μου. Καλή συνέχεια να έχεις.